Γεια σας φίλοι μου. Ρωτάτε πολύ τι να κάνουμε με τις υποχρεωτικότητες. Μας απειλούν στη δουλειά, θα μας διώξουν, θα μας κάνουν από Σεπτέμβρη και αυτά τι θα κάνουμε. Αφού δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, ζητήστε τους να σας υπογράψουν ότι θα αποζημιώσουν την οικογένειά σας αν εσείς πάθετε κάτι που δεν πρέπει να το κάνουν. Βάλτε και δύο μάρτυρες άμα έχετε. Και ζητήστε τους. Αυτό μπορεί να το κάνουν και τα καταστήματα, τα παιδιά που δουλεύουν στα καταστήματα, να σας δώσουν ιατρικό φάκελο όλων των υπόλοιπων που δουλεύετε μαζί, εργαζομένων, αφεντικών, αυτά, γιατί μπορεί να έχουν μια μεταδοτική ασθένεια, πολύ πιο ισχυρή από τον κοροϊδοϊό, μπορεί να έχουν έμπολα, μπορεί να έχουν κάποια υπατήτηδα. Δεν πρέπει να το ξέρετε. Αυτός γιατί πρέπει να ξέρει το ιατρικό σου πιστοποιητικό να το έχει και να το βλέπει ότι εσύ δεν έχεις αυτό το νιό. Θέλω και εγώ όλα τα υπόλοιπα, έτσι πάει η δουλειά. Και αν είστε πολλοί, κάντε αγωγές. Μαζευτείτε, οργανωθείτε σαν ομάδα και γενικά λόγω της φτώχειας και αυτά που έρχονται, τα δύσκολα πράγματα που μπορεί να μην έχουμε δουλειά, να μην έχουμε φαγητό και αυτά, οργανωθείτε ανά περιοχή και σαν κοινότητα. Φτιάχτε κοινότητες, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Μόνο έτσι. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αντίσταση. Αν δεν αντισταθείτε τώρα, αν δεν οργανωθείτε, αν δεν βγουν τα μαγαζιά που τα κλείνουν στους δρόμους, πότε θα το κάνουν? Δηλαδή, τι περιμένουν όλοι αυτοί? Εμείς πρέπει να τους το πούμε. Εμείς βγαίνουμε στους δρόμους. Εμείς αγωνιζόμαστε. Αυτοί δεν πρέπει να αγωνιστούν για τα παιδιά τους? Το Ισραήλ, οι Εβραίοι δίνουν το σύνθημα. Πάμε τώρα για την τρίτη δόση, σου λέει. Αλλά δεν είναι αυτό το πραγματικό σύνθημα. Το πραγματικό σύνθημα το είπε ο Υπουργός Υγείας προχθές του Ισραήλ. Ότι ό,τι και να κάνουμε, το καλύτερο αποτέλεσμα το φέρνει το lockdown. Να με το μάντρωμα. Γιατί το φέρνει το μάντρωμα? Γιατί άμα διαβάσετε λίγο και δείτε τα οικονομικά, οι πλούσιοι γίνανε κατά πολύ πλουσιότεροι. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι. Όποιος πιστεύει ότι είναι το πρόβλημα υγειονομικό, ο υγειονομικός αυτός ιός, χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Δεν είναι υγειονομικός ο ιός. Είναι, όπως το λέμε, φτωχοϊός. Είναι οικονομικός ιός. Να χωριστούμε. Οι πλούσιοι και φτωχοί. Πολεμήστε για τα παιδιά σας. Είχαμε, άμα θυμάστε καλά, το 2020, μόλις πρόθενε κάποιος κάτι, πω Παναγία μου, τι έπαθε? Κορονοϊό, από κορονοϊό πέθανε. Φέτος, πω, μας έχουν κάνει έτσι. Θα πέθανε από τον πόλη, έκανε τον πόλη και έπαθε παρενέργειες. Το 2022 είναι η κλιματική αλλαγή φυσικά και τα πράσινα άλογα και η πράσινη ανάπτυξη. Δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται? Όλοι οι 90χρονοι βάζουν φωτιές τώρα και εκείνη τα δάση. Πώς έγινε αυτό ξαφνικά? Πρέπει να φιλώ τον πατέρα μου γιατί κοντεύει σε αυτή την ηλικία. Να κάψουμε όλα τα δάση, να έρθει η πράσινη ενέργεια, τα πράσινα άλογα και δεν συμμαζεύεται. Να κάνουμε. Και τώρα πώς θα τελειώσει όλο αυτό? Όλο αυτό πώς πάει, θα τελειώσει πολύ άσχημα. Όλοι αυτοί οι dealers τώρα, γιατί έχουν γίνει όλοι οι dealers, από το πιο μικρό στην τηλεόραση, από το πιο μικρό blog και αυτά εδώ τα τοπικά, μέχρι τον πιο μικρό και πιο μεγάλο γιατρό. Όλοι αυτοί δυστυχώς, άμα τελειώσει άσχημα, κάποια στιγμή αυτό, θα δικαστούν όχι σε απλά δικαστήρια, όχι με μηνύσεις και τέτοια. Θα δικαστούν σε λαϊκά δικαστήρια. Και αυτό είναι ό,τι πιο άσχημα υπάρχει. Και ένα κολπάκι, για να καταλαβαίνετε σε ποιανού έχουν μπει λεφτά στο λογαριασμό και τα έχει πάρει, όταν πιάσετε μια συζήτηση με κάποιον γιατρό, αυτό το ξέρουμε από ειδικούς μας, το έχουν πει το κόλπο. Και αρχίσει αυτός, ξέρω εγώ, του πείτε μερικά πράγματα με κοινή λογική. Γιατί ρε φίλε να το κάνω, γιατί έτσι αφού δεν μου προστατεύει, καλοκαίρι είμαι, νέος άνθρωπος είμαι, δεν πάθαινα τίποτα, 1,5 χρόνο δεν έπαθα. Διάφορες τέτοιες ερωτήσεις που δεν μπορεί να σας απαντήσει, γιατί το ξέρει και αυτός, δεν είναι χαζός, δεν είναι ότι πήγε τζάπα και σπούδασε. Και άμα αυτός αρχίσει και τσαντίζεται και δεν σας απαντάει και ξυνίζει τα μούτρα. Εκεί είναι το κόλπο. Αυτός θα έχει πάρει. Αυτός που ναι θα σας πει ναι μεν αλλά, ναι αλλά έτσι, ναι μα κάντο αυτά και του πεις ναι υπόγραψέ μου αυτά και πει εντάξει ναι τότε μη ψάξε κάνει κάποιες εξετάσεις. Αυτός δεν τα έχει πάρει. Απλά φοβάται για την οικογένειά του, φοβάται μη χάσει τη θεσούλα του, το βόλεμα, όπως και πολλοί άλλοι. Γι' αυτό πρέπει όλοι να αντισταθούν. Και πάνω απ' όλα οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες την πατήσανε για τα καλά. Την πατήσανε 1,5 χρόνο τώρα με το τυράκι, τα 5,35 που έδινε σε κάποιους. Αυτοί δυστυχώς θα την πληρώσουν. Οι μεγάλοι, τι θα πηγαίνουν στα μεγάλα μαγαζιά, οι σεφ θα δουλεύουν κανονικά τα μεγάλα τους καταστήματα. Δεν έχουν πρόβλημα, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση. Έτσι κι αλλιώς εκεί τι πάνε, μόνο πλούσιοι πάνε.
και σιγά τους τέτοιους που θα πάνε, σιγά τους εμβολιασμένους. Όλοι αυτοί ψεύτικο θα έχουν κάνει, τι μαλακίες τώρα κοροϊδευόμαστε. Όλο αυτό όμως έχει γίνει γιατί έχουν σπείρει το φόβο χρόνια. Άμα θυμάστε καλά, εγώ που είμαι και πιο μεγάλο σε ηλικία, είχαμε πιάσει με τους δίδυμους πύργους και τι λέγαμε, πω πω χαμός, θα πέσουν τα αεροπλάνα, φοβόμαστε να πούμε στο αεροπλάνο. Ήμουνα τότε να ταξιδέψω και θυμάμαι πολλούς που φοβόντουσαν να μπούμε μέσα στο αεροπλάνο και γινόταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος χαμός, δηλαδή ο κόσμος ήταν με ένα άγχος γιατί μόλις είχε γίνει αυτό με τους δίδυμους πύργους. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 2000. Τη δεκαετία του 2010 έγινε κάτι πιο καλό. Είχαμε τους τσιχατιστές τρομοκράτες, μπαίναν στα γήπεδα, πηγαίναν στα πανηγύρια στη Γερμανία, στη Γαλλία, μπαίναν μέσα στα θέατρα, πηγαίναν στα πολυκαταστήματα και χτυπάγανε, ξέρω εγώ, και σκοτώναν αθώο κόσμο και αυτά. Και ξαφνικά έβλεπες, πηγαίναμε να πάμε σε ένα μόλι, σε ένα τέτοιο και φοβόμασταν. Και άμα γίνει κάτι, δηλαδή έχουν σπείρει χρόνια το φόβο. Πάντα θα υπάρχει ο φόβος. Τώρα από εδώ και πέρα θα υπάρχει ο φόβος της κλιματικής αλλαγής. Γιατί και καλά, εμείς καταστρέψαμε τον πλανήτη. Δηλαδή εντάξει, ήμαρτο, δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει ο κόσμος από μέσα του να διώξει το φόβο. Ό,τι και να γίνει, από τα πιο μικρά παιδιά, άμα τα μάθουμε εμείς να φοβόνται το παραμικρό, ότι θα γίνει αυτό, ότι θα πέσει ο μετεωρίτης, ότι τίποτα. Φόβος δεν πρέπει να υπάρχει, μόνο πίστη στο Θεό. Γιατί η ζωή χωρίς ελευθερία είναι σαν σώμα χωρίς ψυχή. Και βοηθήστε όσους ανθρώπους μπορείτε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με προβλήματα, με φτώχεια και δυστυχώς κάποιοι το βιώνουν κάθε μέρα. Εμάς δεν μπορεί να μην έχει έρθει στην πόρτα μας, αλλά θα έρθει και σε εμάς. Και τότε θα είναι αργά, δεν θα μας βοηθήσει κανένας. Καλή δύναμη σε όλους. Αντισταθείτε, μόνο αντίσταση.